υπήρχαν δύο επιλογές, να αρχίσουμε με εξηγήσεις ή να αρχίσουμε χωρίς εξηγήσεις. Αλλά επειδή οι άνθρωποι που έρχονται εδώ συνήθως δεν έχουν ανάγκη από εξηγήσεις, τουλάχιστον στην αρχή, αλλά θα αρχίσουμε χωρίς εξηγήσεις και μετά όσοι τολμούν κάνουν ερωτήσεις για τις εξηγήσεις που δεν έχουμε δώσει. Άρα θα έχουμε ένα κομμάτι θεατρικό, ονομάζεται σκιά. Για όσους ξέρουν πώς λειτουργούμε, έχει πολλά υπονοούμενα και έχει βέβαια και υπερνοούμενα. Αλλά τα υπερνοούμενα κανονικά θα τα πιάσει την πρώτη, τα υπονοούμενα θα το δούμε μετά. Άρα η ιδέα δεν είναι να σας στεναχωρήσουμε, αλλά μπορεί και να πετύχει. Εντάξει, αλλά θα είναι από σπόντα, δεν είναι. Κανονικά λοιπόν σε αυτά τα έργα ή στα θεατρικά λένε στην αρχή ότι οτιδήποτε μοιάζει με την πραγματικότητα είναι εντελώς τυχαίο. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να σας θυμίσει καμία χώρα είτε του εξωτερικού είτε του εσωτερικού και είναι φανταστείτε ότι είναι μια απλώς παράσταση. Έχετε πάει στη Νέα Υόρκη ας πούμε και παίζουν αυτό, τίποτα άλλο. Άρα θα δώσουμε μετά ή στο ενδιάμεσο θα δούμε. Άρα το θεατρικό παίζεται από δύο ηθοποιούς, που είναι οι ηθοποιοί, κρυμμένοι ηθοποιοί, τα κατάλαβα. Άρα η Κυριακή και η Φωτεινή, που μπορούν τώρα σιγά σιγά να ντυθούν ή μάλλον να ξεντυθούν. Και θα έχουμε και τη βοήθεια του κοινού, ας το ονομάσουμε έτσι, το οποίο δεν είναι κοινό, αλλά είναι ουσιαστικά βοηθητικό. Και θα το δούμε. Άρα θα σας αφήνω να το απολαύσετε όσο μπορούν να το απολαύσουμε όταν είναι τέτοια θέματα και μετά βλέπουμε διορθωτικές κινήσεις.